Γεια σας. Είμαι ο Σταύρος Πλουμιστός. Είμαι σύμβουλος αφύπνισης του νου, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Και σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα μήνυμα από το Θεό. Ξέρω, θα μου πείτε, ποιος είσαι εσύ που έχεις ένα μήνυμα από το Θεό? Είμαι σαν κι εσάς, γιατί κι εσείς παίρνετε μηνύματα από το Θεό και σας δίνει αυτή τη δυνατότητα να το λάβετε και να το αξιοποιήσετε κατάλληλα. Γιατί αν δεν το αξιοποιήσετε, όπως συμβαίνει στις πρώτες περιπτώσεις, μάλλον χάνεται αυτή η σύνδεση που μπορεί να σας χαρίσει πραγματικά υψηλή συνειδητότητα, απίστευτη νοημοσύνη, ομορφιά, δύναμη, μεγάλη χάρη, τεράστια αγάπη. Συνήθως δεν γίνεται αυτό το μήνυμα αισθητό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απασχολημένοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό το μήνυμα, που τελικά αν είχατε πρόσβαση σε αυτό το μήνυμα, δηλαδή δίνετε οι ίδιοι τη δυνατότητα να ξεκλειδώσετε ώστε να εισέλθει και να το κατανοήσετε, τότε θα λαμβάνατε μια ανίποτη νοημοσύνη που χαρίζει εκπληκτική ομορφιά. Συνδέεται με αυτή τη σπίνθα στο νου, στο δώρο του, στη νόηση δηλαδή, και σε κάνει απίστευτη και μοναδική ιδιοφυΐα, που ξεκλειδώνει απρόβλεπτες θεραπείες. Μπορεί να σε γιατρέψει πραγματικά, να ξαναζωντανεύσει την άνευ όρων αγάπη. Και μπορεί αυτό ακριβώς να σου πραγματοποιήσει απρόβλεπτα και καθημερινά θαύματα. Βέβαια, οι αντίξωες συνθήκες, η καθημερινότητα, η αποσύνδεση για την οποία έχω μιλήσει, μας βγάζουν εκτός και δεν έχουμε τη δυνατότητα απόλυτα να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το μήνυμα του Θεού. Όμως, είμαι ακριβώς εδώ για αυτό το λόγο, για να σας το υπενθυμίσω. Να μπορέσετε να καλλιεργήσετε, δηλαδή με λίγα λόγια, τον τρόπο της σύνδεσης με αυτό το μήνυμα και να μεταμορφώσετε τον κόσμο σας. Κάποτε ο Γκάντι είχε πει ότι όλο αυτό που ουσιαστικά νιώθεις με την πίστη σου είναι μια δύναμη ψυχής. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, είναι δύναμη ζωής. Το μήνυμα από το Θεό έχει να κάνει με την αγάπη και αποτελεί θεία έμπνευση. Συνδέσει με το πνεύμα, με την αλήθεια, με μια ανώτερη δύναμη. Και δεν έχει σημασία σε τι Θεό πιστεύεις. Έχει σημασία να βιώσεις το μήνυμα και να προκαλέσεις τη θετική αντίδραση, την αλλαγή της δόνησης. Και όταν αυτό θα συμβεί, ειλικρινά θα νιώσεις ένα ρίγος συγκίνησης. Θα καταλάβεις το σκοπό. Θα αντιληφθείς τι σημαίνει πνευματική αφύπνιση, πνευματική ενέργεια. Θα νιώσεις ουσιαστικά το αίσθημα της ισχυρής παρουσίας δίπλα σου. Θα σου εμφανιστεί με πολλούς τρόπους. Με μία ανατριχύλα, με μία αίσθηση μυρμηγκίσματος στο σώμα, άλλες φορές με ένα τρεμούλιασμα. Θα νιώσεις ότι κάτι σε διαπερνά και θα νιώσεις αυτή την μοναδική ύπαρξή σου να ανοίγει. Βέβαια, θα σου δώσει διάβγεια,
θα νιώσεις ότι στις φλέβες σου κυλάει μια τρομακτική ενέργεια. Και αυτό είναι βέβαια η ομοιόσταση, η αλλαγή της χημίας του σώματος. Δεν θα καταλάβεις ότι υπάρχουν μαζικές αυξήσεις της δοπαμίνης. Θα νιώσεις όμως υψηλότερη νοημοσύνη. Θα καταλάβεις ότι μπορείς να κάνεις ισχυρότερες σχέσεις. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα αντιληφθείς ότι έχεις καλύτερη υγεία. Είναι σαν να βάζεις τα θεμέλια για την μακροζωία. Όταν σε κατακλείζει αυτή η ενέργεια εξαιτίας του μηνύματος που λαμβάνεις από το Θεό, θα δεις ότι σε σχετίζεται με καταστάσεις ροής, εξελίσσονται δηλαδή τα πράγματα. Νιώθεις ότι έχεις μία φώτιση. Και έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεσαι αυτό που λένε οι χριστιανοί, ότι κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, όσο και αν ακούγεται πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που έχουμε από ανθρώπους που λόγω της πίστης τους έχουν θεραπευτεί. Άλλαξαν τα δεδομένα, πήγε η ζωή τους προς τα πάνω, προς το καλό, το καλύτερο. Και επειδή το βιώνω καθημερινά με πάρα πολλούς φίλους, αλλά και ανθρώπους που εμπιστεύονται, να τους οδηγήσω. Μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας ότι αυτή η υπερβατική κατάσταση που κάποτε φάνταζε ίσως αδιανόητη, τώρα είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να μοιράζεσαι ότι σε κατακλείζει μία ενέργεια. Κάτι θαυμαστό δηλαδή συμβαίνει μέσα σου. Νιώθεις την ευφυΐα σου, την εξυπνάδα σου δηλαδή. Νιώθεις τη δύναμή σου, τη σοφία σου. Ουσιαστικά γίνεσαι ένας αγωγός νοημοσύνης και αγάπης θετικών συναισθημάτων που χρειαζόμαστε επιγόντως σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή, καθώς η ανθρωπότητα βιώνει απίστευτες αρνητικές δονήσεις με έναν πόλεμο σκοταδισμού και φωταδισμού. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίξεις τα κανάλια, συνδεθείς, θα λάβεις λοιπόν το μήνυμα από το Θεό, από το Δημιουργό δηλαδή. Και αυτή ουσιαστικά η ενέργεια που θα σε κατακλείσει, η ενέργεια της αγάπης, εάν εγκαθιδρυθεί σε σένα, θα μπορέσεις να τη μεταδώσεις και να αλλάξεις τη ζωή τη δική σου, αλλά και των γύρων σου, πυροδοτώντας πραγματικά ένα τεράστιο βήμα-βήμα κύμα αλλαγής που χρειάζεται η ανθρωπότητα. Αρκεί βέβαια να έχεις την ευφυΐα να κατανοήσεις ότι σου στέλνει μήνυμα. Αρκεί να το αναλύσεις, να αφήσεις να διαπεράσει όλα τα κύτταρα του σώματός σου και του μυαλού σου, για να νιώσεις την ευλογία. Δεν είμαι θρησκόληπτος. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πραγματικά, ουσιαστικά. Και ναι, παραδέχομαι ότι δεν έχω τη δύναμη να μονάσω. Δεν έχω τη δύναμη να εγκαταλείψω. Όμως παίρνω δύναμη για να ενημερώσω. Παίρνω δύναμη για να καλυτερεύσω. Και αυτό είναι ένα εκπληκτικό δώρο που μοιράζομαι καθημερινά μαζί σας. Γράφω γι' αυτό στο plumistos.com. Μιλάω γι' αυτό στο κανάλι μου. Εμπνέομαι μέσα από αυτό με τη θεραπεία Voice Healing, όπου εκεί με ηχητικές συνεδρίες δημιουργώ τις προϋποθέσεις για την αλλαγή του νου.
μέσα από μια διαδικασία επανάληψης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσεις να κατανοήσεις ποιος είσαι και να λάβεις το μήνυμα από το Θεό, αυξάνοντας την πίστη καταρχήν στον εαυτό σου, γιατί είσαι δημιούργημά Του. Σημασία έχει να κατανοήσεις το μήνυμα και όλα τα άλλα θα σου δοθούν. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσεις, αξίζει τον κόπο να το ζήσεις, γιατί τα δώρα είναι ανυπέρβλητα. Μην καθυστερείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, αλλά θα το καταφέρεις αν πραγματικά το πιστέψεις. Εύχομαι με το βίντεο που είδες σήμερα να είναι η αρχή μιας διαφορετικής ζωής, όπου θα νιώσεις την ηρεμία που νιώθουμε όσοι καταλαβαίνουμε, όσοι νιώθουμε, όσοι εισπράττουμε το μήνυμα. Και θα έρθεις κι εσύ σε αυτή την πολύ μεγάλη ουσιαστικά παρέα που συνδέεται ο ένας με τον άλλον με αυτή την κατανόηση που σε κάνει έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση, με συναισθήματα και που μοιράζεις την αγάπη και κατανοείς τον συνάνθρωπό σου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, για να τα ξαναπούμε, σας προτείνω να προρεύεστε προς το φως. Εκεί φαίνονται όλα ξεκάθαρα. Γεια χαρά.